Κυρίες και κύριοι, θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα. Σε πολύ λίγο θα είμαστε μαζί σας με το δεύτερο πολύ ενδιαφέρον θέμα της σημερινής επικαιρότητας. Δείτε σε λίγο. Αρχιφύλακας της ομάδας Δία στην Πάτρα έσωσε με κίνδυνο τη ζωή του ένα 55χρονο που απειλούσε να βουτήξει στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Υπερσύγχρονα ραντάρ του λιμενικού στο Αντίριο δεν λειτουργούν λόγω έλλειψης πόρων για τη συντήρησή τους. Σε εξέλιξη το βραδινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιον, περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας επικαιρότητας που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πολλοί γνωρίζουν και ως ήρωα ο λόγος για έναν αρχιφύλακα της ομάδας Δίας στην Πάτρα, ο οποίος έσωσε με κίνδυνο της ζωής του έναν 55χρονο που απειλούσε να πέσει στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Ανδρέας Κάπος έσωσε τη ζωή ενός ατόμου. Το έχει κάνει πολλές φορές στο παρελθόν, με πιο συγκινητική την επέμβασή του για ένα βρέφος 17 μηνών, το οποίο έσωσε στην κυριολεξία από πνιγμό. Τις συγκλονιστικές στιγμές της διάσωσης του ατόμου που απειλούσε να πέσει στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικία στο κέντρο της Πάτρας περιγράφει ο αρχιφύλακας της ομάδας Δίας, Ανδρέας Κάπος, ο οποίος δεν δίστασε να περπατήσει στο πρεβάζι της πολυκατοικίας με κίνδυνο της ζωής του, προκειμένου να αρπάξει τον 55χρονο και να τον τραβήξει μακριά από το κενό, σε ασφαλή σημείο. Μαζί με την ομάδα μου και με τους άλλους σταθμούς Δίας, με την ομάδα μου κινηθήκαμε σχεδόν σε ένα λεπτό, είμαστε στο σημείο. Παρευρισκόμενος και ο αστυνομικός διευθυντής, ο κύριος Δημητρόπουλος Περικλής. Ανεβήκαμε, μείναν οι περισσότεροι κάτω στον δρόμο. Εγώ ανέβηκα επάνω τρέχοντας από τις σκάλες του ανσανσέρ, γιατί δεν δούλευε το ανσανσέρ, ανέβηκα από τις σκάλες στον πέμπτο όροφο. Και από εκεί ξεκίνησε όλη η επιχείρηση για να φέρουμε αίσιο τέλος. Να απεγκλωβίσουμε τον άντρα που υπήρχε στο μπαλκόνι. Μάλιστα, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο αστυνομικός αντιμετώπισε τέτοιο περιστατικό, καθώς έχει ξαναβρεθεί αντιμέτωπος με ανάλογες καταστάσεις. Πρόσεχα συνέχεια το άτομο να μην φύγει στο κενό. Του μίλαγα, γιατί και στο παρελθόν έχει τύχει να τον πάλι να απεγκλωβίσουμε τέτοια είδους άτομα. Έχω κάποια σχετική εμπειρία. Έχω εκπαιδευτεί και για αυτό το θέμα στο εξωτερικό. Και κατέβηκα από τον όροφο, τον έκτον όροφο στο πέμπτο, που ήταν ο άνδρας, μέσα από τις σωλήνες κάποιας τέντας. Και εκεί από πεζούλι σε πεζούλι και από πεζοδρόμιο σε πεζοδρόμιο, από Παλακόστρωτο, εκεί κατέβηκα και έφτασα κοντά του και τον άρπαξα αγκαλιά και τον έβαλα μέσα από τα κάγκελα. Ο αρχιφυλάκας είναι αγαπητό πρόσωπο στην κοινωνία της Πάτρας, καθώς έχει τιμηθεί στο παρελθόν τόσο από την υπηρεσία του όσο και από άλλους φορείς, αφού έχει σώσει αρκετές ζωές κατά τη διάρκεια των ετών υπηρεσίας του στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Χαρακτηριστικότερη ενέργεια ήταν όταν μαζί με τον συνάδελφό του, Κωνσταντίνο Πατέντα, έσωσαν τη ζωή ενός 17μηνου βρέφους από βέβαιο πνιγμό, χρησιμοποιώντας κατάλληλες τεχνικές προκειμένου να αποφράξουν την αναπνευστική του οδό.